Εντυπωσιάζουν οι παρεμβάσει που βρίσκονται σε εξέλιξη και εκείνε που έχουν ήδη ολοκληρωθεί στις υποδομέ και τα κτίρια που ανήκουν στην ευθύνη και αρμοδιότητα τη 8η ταξιαρχίας, Ταξιαρχία. Κάποιε εκ των οποίων, μάλιστα πέραν των άλλων, στέλνουν και ένα ισχυρό μήνυμα κοινωνική ευαισθησία. Δεν είναι υπερβολή να πει κάποιο ότι στην Ογδόη μηχανοποιημένη ταξιαρχία φυσά αέρα ανανέωσης. Κάτι που αντανακλά προφανώ την αλλαγή νοοτροπία που επιχειρεί να προσδώσει στη λειτουργία του σχηματισμού η νέα διοίκηση με επικεφαλή στον ταξιαρχό Γιώργο Παπα, που ανέλαβε καθήκοντα πριν από μερικού μήνες. Όποιο διέρχεται τι τελευταίε εβδομάδε από το στρατόπεδο Βελισσαρίου, είτε από την ανατολική του πλευρά προ την περιοχή τη Βρυσούλα, είτε προ την νοτιοδυτική πλευρά προ το πάρκο Πυρσινέλα, διαπιστώνει διαγυμνό οφθαλμού την αλλαγή που έχει συντελεστεί στον τεράστιο πνεύμονα πρασίνου του στρατοπέδου και του λεκανοπεδίου, που δυστυχώ παραμένει αναξιοποιητό, αν και οι συζητήσει για την ενδεχόμενη αξιοποίησή του με την πιθανή παραχώρηση τμήματο τη έκταση των δήμο Ιωαννητών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο χώρο έχει καθαριστεί πλήρω, έχουν απομακρυνθεί όλα τα φερτά υλικά και τα απορρίμματα, έχουν αναδειχθεί κτίρια που παρέμεναν κρυμμένα πίσω από την πυκνή αυτοφυή βλάστηση, και η εικόνα κάθε άλλο παρά θυμίζει εγκατάλειψη. Παρεμβάσει εξελίσσονται παράλληλα αυτέ τι ημέρε στο κέντρο τη πόλη, τόσο στο κτίριο διοίκηση τη Ογδόη Ταξιαρχία, όσο και στη λέσκη αξιωματικών Ιωαννίνων που αποκτά νέα μορφή εξωτερικά, αλλά σύντομα θα γίνουν και εργασίε ανακαίνηση στο εσωτερικό του κτηρίου. Ο σχηματισμός της 8ης μηχανοποιημένης ταξιαρχίας μπορεί να κουβαλάει ένα βαρύ ιστορικό φορτίο και όνομα λόγω τη καθοριστικής του επίδραση στι πολεμικέ αναμετρήσεις του παρελθόντος με κυρίαρχη περίοδο το έπο του 40. Εδώ και χρόνια όμως δεν αποτελεί έναν μάχημο σχηματισμό. Το γεγονός αυτό όμως μπορεί να αξιοποιηθεί ποικιλοτρόπως για την ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου και χαρακτήρα που μπορούν και πρέπει να έχουν οι ένοπλες δυνάμεις στη χώρα και αυτό γίνεται επίσης το τελευταίο διάστημα με την υλοποίηση μιας παρέμβασης με έντονο κοινωνικό χαρακτήρα. Από το τέλος Αυγούστου και μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό τη 8 εκτελεί προληπτικέ ιατρικέ εξετάσει σε κατοίκου απομακρυσμένων χωριών. Μια ενέργεια που ενισχύει και το αίσθημα ασφάλεια των κατοίκων τη ελληνική επαρχία στα απομακρυσμένα και απομονωμένα χωριά αφενό, από την άλλη, παρέχει και τη δυνατότητα που για πολλού δεν είναι αυτονόητη να εξετάζονται από ιατρικό προσωπικό και εφόσον διαπιστωθεί κάποια ασθένεια να παραπέμπεται για περαιτέρω εξετάσει. Ήδη έχουν γίνει επισκέψει σε δρυμάδε, μολυβδοσκέπαστο, κλικάτι και ακολουθούν νέε επισκέψει από αύριο Παρασκευή και κάθε Παρασκευή μέχρι τι 11 Νοεμβρίου σε άλλα χωριά τη Υπήρου.